αυτοδιοικητικών εκλογών, οι υποψήφοι δήμαρχοι Αθηναίων έριξαν τα βαριά χαρτιά τους στο πρώτο τους τηλεοπτικό debate στο Sky, επιχειρώντας να πείσουν ότι ο ένας είναι αξιότερος του άλλου για να αναλάβει το τιμόνι του μεγαλύτερου δήμου της χώρας. Μεγάλος απών, ο γαλάζιος υποψήφιος Άρης Πιλιωτόπουλος, ο οποίος ενώ είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει, άφησε τελικά την καρέκλα του κενή, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούνταν οι όροι ισοτιμίας. Στον ακρίβεται ο κύριος Πιλιωτόπουλος πίσω από την δίθεν ισοτιμία για τη μη συμμετοχή του κυρίου Κασιδιάρη. Νομίζω ότι κρίνεται. Επομένως, η καρέκλα δεν έχει κανένα νόημα. Ο κύριος Πιλιωτόπουλος μπορεί να φύγει. Το βαρύ πυροβολικό των δημοτικών τελών έριξαν στην προεκλογική αρένα οι υπόλοιποι υποψήφοι. Και έμπειρος δήμαρχος μου είπε: κοίτα, αύξησε τώρα τα δημοτικά τέλη. Ούτως ώστε μετά τις εκλογές, μπράβο, μετά τις εκλογές να τα μειώσει. Εγώ τέτοια καραγκιοζηλίκια δεν τα κάνω. Τώρα που κάναμε τα κουμάντα μας, δεσμεύτηκα ότι θα μειωθούν 20%. Χαίρομαι που ο κύριος Καμίνης αντέγραψε το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμα που έβγαλε ο κύριος Καμίνης εχθές, ο χάρτης. Mm-hmm. Το πρόγραμμα που έχω βγάλει εγώ εδώ γιατί... και 2 ναι. και 20 ημέρες. Λέτε, το στόμα, κύριε Καλαμάνη. Εντάξει, κύριε λέτε για μείον 20 και σε οριζόντια μείωση. Ναι, μπορεί να γίνει. Κύριε, αυτή τη στιγμή είναι άδικο το σύστημα επιβολής με βάση αποκλειστικά και μόνο το εμβαδόν του κάθε καταστήματος. Αυτό που έχει σημασία να συνυπολογίζεται είναι και το οικονομικό αποτέλεσμα της κάθε επιχείρησης. Εδώ και τώρα να μειωθούν 40% τα δημοτικά τέλη και στο συντελεστή κατοικίας και στην επαγγελματική στέγη και ταυτόχρονα να πληρώσουν πολλά με βάση το ανώτατο όριο του 20πλάσιου οι λίγοι, οι τράπεζες, τα πολυκαταστήματα, οι αλυσίδες, εργοστάσια. Τέρμα τα δημοτικά τέλη σε ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν για πρώτη φορά μαγαζιά. Τέρμα σε αυτούς που έχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Τέρμα τα δημοτικά τέλη σε αυτούς που έχουν 3 παιδιά και είναι και πολύτεκνοι. Μεγάλες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στις απόψεις των υποψήφιων δημάρχων Αθηναίων για την κατασκευή τζαμιού. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε ένα τέμενος. Υπάρχει ο κύριος Πιλιωτόπουλος, ο οποίος μας μιλά τώρα για δημοψήφισμα, δήθεν για χωροθέτηση. Τα ατομικά δικαιώματα δεν θα τα βαφτίσουμε χωροθέτηση. Και δεν επιτρέπεται να τα θέτουμε σε δημοψήφισμα. Έχουμε υπογράψει προσύμφωνο με την Περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου και ο Δήμος της Αθήνας για 100 στρέμματα στο σχιστό για να πάει εκεί το τέμενος και το νεκροταφείο. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν λατρευτικοί χώροι, όχι μόνο ένας. Είναι καλό να υπάρχει μια διασπορά. Βοτανικό, κύριε Σαγκλαρίδη, να γίνει και στο Βοτανικό, να γίνει και σε άλλες περιοχές. Να γεμίσουμε τζαμιά δηλαδή. Δεν λέω παντού, τζαμιά. Όπου, καλό είναι να μην υπάρχει γκετοποίηση. Έχουμε εκφράσει ενστάσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Βουλή για το γεγονός ότι φτιάχνεται ένας θρησκευτικός χώρος σε ένα σημείο για χιλιάδες μουσουλμάνους όλου του Λεκανοπεδίου. Αυτό δημιουργεί συνθήκες γκετοποίησης. Είμαστε κάθετοι εμείς. Δεν θα γίνει στην Αθήνα τέμενος και δεν θα γίνει στην Αθήνα τζαμί. Ας αποφασίσει η κεντρική εξουσία να λάβει την ευθύνη. Για ποιο λόγο? Διότι από το 2006 ισχύει ο καλλικρατικός νόμος που ψήφισαν όλοι και αποδέχτηκαν ότι σοβαρά θέματα θα μπαίνουν σε τοπικά δημοψηφίσματα. Είναι προκλητικό να έρχονται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων που εξοργήσανε εκατομμύρια κόσμο, να ζητάνε απαγόρευση των διαδηλώσεων. Να ζητάνε λίγο πολύ να βάλουμε στο γύψο τις ελευθερίες, αυτό που έκανε ο Παπαδόπουλος. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο ήσυχη αλλά και η πιο επικίνδυνη ληστεία της χρονιάς.